Κύριε Καβαθάκη, πείτε μας λίγο. Τώρα εδώ υπάρχει και έχει γίνει ο κακός χαμός, γιατί περιμέναν όλοι, οι επιχειρηματίες, οι εργαζόμενοι στην εστίαση, ότι σήμερα ο Πρωθυπουργός θα έκανε ανακοινώσεις για το τι θα γίνει με την εστίαση. Ναι, καταρχάς καλό μεσημέρι κύριε Γαβρίλη και εσάς και στους τηλεθεατές σας. Να πω ότι πραγματικά και εμείς περιμέναμε να ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός κάποιο μέτρο για την εστίαση. Δεν το είδαμε να γίνεται. Την επόμενη ώρα θα έχω μια συνάντηση με τον κύριο Γεωργιάδη για να συζητήσουμε το θέμα που προπρόκυψε ξαφνικά με το με τα COVID-free εστιατόρια, να δούμε τις θέσεις της κυβέρνησης και να τοποθετούμε κι εμείς, γιατί μου θυμίζει την εποχή του Απαρχάιντ. Λεωφορεία για λευκούς, λεωφορεία για μαύρους. Νομίζω ότι δεν είναι στην διάθεση του κλάδου να κάνει τον αστιφύλακα και στο να διώχνει τους πελάτες από τα καταστήματα του κλάδου, που ξέρετε πολύ καλά ότι τον τελευταίο 8μηνο έχουμε περάσει διαπληρώσεις και Σιδήρου. Μάλιστα. Τώρα όλοι περιμέναν και είχαν βγάλει ανακοινώσεις πάρα πολλά μαγαζιά που θα είχαν τα live τους, που έχουν εσωτερικούς χώρους, ότι ξεκινάνε σε λίγες μέρες. Περιμέναν, υπήρχε διαρροή μέσα του αρμόδιου Υπουργείου, του Υπουργείου Ανάπτυξης, ότι σήμερα κιόλας θα ανακοινωνόταν ότι στις 2 του μήνα ανοίγουν τα πάντα. Και από ό,τι είδαμε, δεν έχει γίνει τίποτα μα τίποτα, καμία ανακοίνωση. Το μόνο που είπε ο Πρωθυπουργός είναι ότι τις επόμενες ημέρες θα υπάρξει κάποιο είδους ενημέρωση. Ακριβώς. Και εγώ παρακολούθησα την απευθείας ομιλία του Πρωθυπουργού. Και λέω ότι περιμένοντας, βέβαια, να ακούσω κάτι για τον κλάδο της εστίασης. Δυστυχώς δεν άκουσα πριν της προπληρωμένης κάρτας για τους νέους που θα εμβολιαστούν. Αυτό που έχει διαρρεύσει είναι ότι τα μαγαζιά που θα είναι κλειστού τύπου εσωτερικού χώρου θα λειτουργούν μόνο με εμβολιασμένους πολίτες, ενώ του ανοιχτού τύπου θα μπορούν εκεί με τις κατάλληλες τρόπους προφύλαξης του κόσμου, ναι, για τον κορονοϊό, να μπορεί να υπάρχει μεικτός κόσμος με εμβολιασμένους και μη, αλλά με αποστάσεις και με όλα τα μέτρα που θα πρέπει να υπάρχουν. Ενώ για τους κλειστούς χώρους έρχεται τα τελευταία λεπτά να είναι έντονη η πληροφορία ότι θα λειτουργήσουν μόνο με εμβολιασμένους, μα μόνο με εμβολιασμένους πολίτες. Και το από πότε είναι που έχει μεγάλη σημασία. Από πότε θα λειτουργήσουν, γιατί οι δικές μου πληροφορίες λένε για μετά τις 20 του Ιουλίου. Όλα εξαρτώνται, η δική μου πληροφορία είναι ότι όλα εξαρτώνται από τον κύριο Πιερακάκη. Θα μου πείτε τι δουλειά έχει ο κύριος Πιερακάκης. Ναι. Θα πρέπει να έχει δημιουργηθεί το σύστημα με το barcode για να γίνεται καταγραφή των εμβολιασμένων πολιτών. Ναι. Όταν πει ο κύριος Πιερακάκης ότι είναι έτοιμο το σύστημα, τότε θα ανοίξουν τα καταστήματα εσωτερικών χώρων. Με εσωτερικούς χώρους μόνο που λειτουργούν και δεν έχουν εξωτερικούς. Κύριε Καβαθά, οι επαγγελματίες γιατί φωνάζουν, δεν το θέλουν αυτό. Κοιτάξτε, υπάρχει μια πείρα στον κλάδο, γιατί ουσιαστικά μιλάμε για μια μείωση της επισκεψιμότητας στο 35%, γιατί αυτή είναι σήμερα εμβολιασμένη, και ένα κλάδο ο οποίος περιμένει πώς και πώς να λειτουργήσει στους εσωτερικούς χώρους, γιατί είτε με βροχές και κρύο δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι εσωτερικοί χώροι. Είχαμε το προηγούμενο διάστημα του Ιουνίου τέτοια φαινόμενα και ιδιαίτερα. Ακόμα και με τον καύσωνα, κύριε Καβαφά. Ακόμα και με τον καύσωνα. Βρεθεί να μην έχουν ανοιχτά τα κλάδα στην ουσία να είναι κλειστά. Και τώρα με τον καύσωνα ταυτόχρονα δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι κλιματισμένες αίθουσες και οι πελάτες χάνονται προς τις παραλίες και προς τα σπίτια τους, γιατί περιμένουν, θέλουν να υπάρχει μια θερμοκρασία καλύτερη στους ειδικούς χώρους. Κύριε Καβαθά, σας ευχαριστούμε. Θα θέλαμε, αν έχετε κάποιο νεότερο από τον Υπουργό, να μας καλέσετε για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Βεβαίως. Σας ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα. Να είσαστε καλά.
Αυτά λοιπόν. Πάμε να ξαναδώσουμε λίγο τα τηλέφωνα για το Σύλλογο, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εμβολιασμένων Πολιτών. Ξαναλέμε, όποιος νιώθει την ανασφάλεια, έχει το φόβο, θέλει να μην είναι μόνος του. Ελάτε όλοι στον πρώτο Σύλλογο Εμβολιασμένων Πολιτών, τον Ευρωπαϊκό που ξεκινάει από τη χώρα μας, με αφετηρία την Ελλάδα μας. 215-000-5555. Τηλεφωνήστε τώρα δωρεάν η εγγραφή και απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες πολίτες. Και σιγά σιγά ξαναλέμε εξαπλώνεται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες. Αρκεί να είσαστε εμβολιασμένοι. Να έχετε κάνει έστω και την πρώτη δόση του εμβολίου.